Ο Μαστοράκος σήμερα, φίλοι μου, έχει ένα Isuzu Intruder του 87, 750 κυβικά, να και του. Isuzu, με συγχωρείτε, Suzuki, έτσι. Να και το depositό του, ένα ωραίο μηχανάκι πανέμορφο, στο οποίο θα κάνουμε συγχρονισμό carburetor. Δύσκολη διαδικασία για αυτό το μηχανάκι, γιατί έχει τα carburetor χωριστά, τον πρώτο κύλινδρο και τον πίσω, και ενώνονται μεταξύ τους με ντίζα. Παράδειγμα, για να αλλάξεις το ρελαντί από εδώ, επηρεάζει αυτό το καλμπιρατέρ και με ντίζα ενώνεται και επηρεάζει το άλλο. Λίγο δύσκολο λοιπόν η μετατροπή του ρελαντί. Τέλος πάντων, εμείς πάμε να συγχρονίσουμε. Έχουμε πάρει υποπιέσεις, βλέπετε εδώ στο ένα το καλμπιρατέρ, και έχουμε πάρει και από το πίσω, το μηχανάκι είναι ζεστό σε θερμοκρασία λειτουργίας, έχουμε βάλει τα ρούχανα και προχωράμε για να δούμε πώς θα το ρυθμίσουμε. Λοιπόν, φίλοι μου, έχουμε βάλει μπροστά το μηχανάκι, βλέπουμε τα όργανα, βλέπουμε και στο μηχανάκι. Η διαφορά αυτή που βλέπουμε είναι μηδαμινή. Όλοι οι κατασκευαστές δικαιολογούν ένα 10%. Τα φορές εδώ θα δίνουν σημασία αν μια βελόνα, παράδειγμα, που είναι στο 10, να είναι η άλλη στο 5. Έτσι. Δεν μπορούμε να ψάξουμε τέτοια ελάχιστα πράγματα. Εκεί, σε αυτή τη φάση, όπως βλέπουμε τώρα, είναι τέλεια. Και αν θέλουμε να παρέμβουμε, εδώ είναι μια πολύ πολύ πλοκή διαδικασία σε αυτό το κανάλι. Πρέπει, εξαρτάται αν είναι εντελώς συνδεδεμένο, αυτή είναι η ντίζα που έρχεται και δίνει την εντολή για την εργολαβία του πίσω καλπιρατέρ στο κουστά. Κοιτάξτε τώρα αυτό που θα κάνουμε. Θα δοκιμάσουμε με το βιδάκι το εργολαβί να δώσουμε στροφές και να δούμε αν θα αλλάξει η ρύθμιση. Ναι. Οπότε τι θα κάνουμε εμείς τώρα. Πάμε λοιπόν τώρα να σφίξουμε αυτή την ντίζα, να μάσουμε τα κενά, γιατί αυτή είναι που όταν δίνουμε εντολή εμείς με τη βίδα του ρελαντί, μαζεύει και τον μπροστινό του καλμπιρατέρ. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε μάσει τα κενά τώρα αυτή την ντίζα που είναι εδώ ο καλμπιρατέρ, και πάμε να δούμε τι γίνεται όταν περάζουμε το κεντρικό βεντάκι του ρελαντί, αν χαλάει ο συγχρονισμός. Αυτό το καταφέρουμε μαζεύοντας την ντίζα γκαζιού από τον μπροστινό καρμπιρατέρ. Είναι αριστερή ντίζα που βλέπετε στην οθόνη σας. Είστε αφήλοι από πολύ ψάξιμο και από πολύ ρύθμιση καταφέραμε και ή ανεβάζοντας το πέσιο ή το κατεβάζοντας με το βραδίνο του τίτλου φορές. Σε ένα μηχανάκι που είναι τα μηχανάκια.
27 Ιούλιο. Έχουν να κάνουν όλες αυτές οι κρίσεις. Πολύ σημαντική η κρίση αυτή που ενέβη ξαναλέω τα δύο καρτεράτερ. Η δυσκολία είναι τα καρτεράτερ να μακριά.